ερωτήματα, να δείτε τι έρχεται. Ήθελα να πω λοιπόν, μου δίνετε μια καλή πάσα, ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η οποία είναι σκληρά εργαζόμενη και φορολογικά ευσυνείδητη, φοβάμαι ότι και με οποιαδήποτε νέα εφεσιακά μέτρα θα αναγκαστεί να σηκώσει το βάρος των όποιων μέτρων. Αλλά να αλλάξουμε λίγο την κουβέντα και να φύγουμε από τα μέτρα, καθώς τελειώνουμε τη συζήτηση. Ήθελα να συζητήσουμε κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί. Το βάζω όσο προλαβαίνουμε να συζητήσουμε. Ό,τι θέλετε, ναι. Γιατί κάθε δανειακή σύμβαση που εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση της χώρας υποτίθεται συνοδεύεται και από ένα εθνικό πατριωτικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων, διαρθρωτικών αλλαγών. Να δούμε τι λείπει στην οικονομία μας, τι λείπει στην κοινωνία μας και φεύγουν οι συνομήλικοί μου άνθρωποι στο εξωτερικό και δεν γυρνάνε. Οι συνομήλικοί μου άνθρωποι είναι άνεργοι με πάνω από 26-27% τα τελευταία νούμερα της ανεργίας. Μιλούν για τεράστια πληγή, η οποία η αποκλιμάκωση της ανεργίας θα πάρει πάνω από 2 γενιές να ξεπεραστεί. Και πρέπει να συζητήσουμε πότε τέλος πάντων μια χώρα είναι κυρίαρχη. Για μας το ποτάμι κυρίαρχη χώρα είναι η χώρα η οποία παράγει, η οποία εξάγει και μπορεί να έχει τέτοια αυτοδυναμία και τέτοια αυτάρκεια και να παίξει και σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη και να ασκήσει επιρροή σε μια Ευρώπη που αλλάζει, γιατί η πολιτική ενοποίηση της Ευρωζώνης σε οικονομικό νομισματικό επίπεδο πρέπει να συνδέεται και από κοινωνική αλληλεγγύη και για να είσαι μια χώρα η οποία μπορεί να επηρεάσει εξελίξεις πρέπει να είσαι παρούσα. Άρα η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί ασφαλώς να εστιάζεται μόνο σε κινήσεις άρθρων σε εφημερίδες που ασφαλώς και πρέπει να γίνεται, αλλά για να υπάρχει δυνατός πρωθυπουργός πρέπει να υπάρχει δυνατή χώρα και κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε πώς η χώρα αυτή θα γίνει κυρίαρχη. Και ένα σχόλιο για τον ιδιωτικό τομέα. Δεν αρκεί η αλληλεγγύη. Τα τελευταία στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ δείχνουν ότι 60 επιχειρήσεις τη μέρα κλείνουν, 613 θέσεις απασχόλησης χάνονται κάθε μέρα. Τη μέρα. 95% των ετοιμάτων οι οποίοι από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ζητάνε δάνεια αδυνατούν να πάρουν δάνεια γιατί δεν υπάρχει τραπεζικός δανεισμός. Άρα ζούμε μια πάρα πολύ ζωφερή κατάσταση και σε μια χώρα που το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απασχολεί από 1-10 ανθρώπους και αυτός είναι ο κορμός της ελληνικής οικονομίας. Αυτός ο κορμός της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή δεν ποτίζεται από καμία πολιτική δύναμη και πολύ περισσότερο από την κυβέρνηση. Πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε και για αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο.